και όσες κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την υπόθεση Ερίκος Δινάν κοινοφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστέψτε με ότι είστε στη χειρότερη θέση. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το ίδρυμα εγκόλπωσε δημόσιο χρήμα με την ευρύτερη του όρου έννοια, είτε θέλετε, αν θέλετε, μέσω των Εράνων, που από παιδιά θυμάμαι και θυμόμαστε όλοι μας ότι προσέφερε ο ελληνικός λαός, είτε εγκόλπωσε, αν θέλετε, και κληροδοτήματα τα οποία επολύθησαν για να αγοραστεί σε έναν βαθμό το Ερίκος Δινάν. Το ερώτημά μου είναι, κύριε Μαρτίνη, είναι συγκεκριμένο. Και το απευθύνω στο όνομα όλων αυτών των άνεργων και των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών που οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τους φόρτωσαν με ένα 5€ για να περάσουν την είσοδο του νοσοκομείου της χώρας, κάθε νοσοκομείου της χώρας, για να κατρέψει τον εαυτό τους, το παιδί τους, αν υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα, διατελέστες υπουργοί και άλλα, και δεν μιλώ για δευτεροκλασάτα, δεν μιλώ για αυτά, εάν υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα, και μιλώ στο όνομα εκείνου του κόσμου, σας ανέφερα, ήρθαν στο γραφείο σας ή σας τηλεφωνούσαν για να έχουν ή να τύχουν δικοί τους ή μέτεροι τους άνθρωποι καλύτερης μεταχείρισης, είτε μέσω δωρεάν νοσηλιών, είτε αν θέλετε μεγάλων εκτόσεων, που ίσως βεβαιώθηκαν είτε δεν βεβαιώθηκαν, και θα το δούμε αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου καταλήγει ως εξής. Ονόματα όπως Σιούφας, Σκουλάκης, Λιάπης, Μανιάτης, Κυπρέου, Παπαϊωάννου, συγχωρέστε με που αναφέρω τα ονόματα, πρέπει να το κάνω. Βαρβιτσιώτης, Γιακουμάτος, Μπακογιάννη, Πατούλης, Βενιζέλος, Μητσοτάκης, Μπεχράκης, Βουδούρης, Κυπρέου, Τσιπλάκος, Καραμαλής, Αχιλλέας, Σιμίδης, Μεϊμαράκης. Συνεχίζω, Σαμαράς, Καρατζαφέρης, Δήμας, Σαλμάς, Μαρκογιαννάκης, Σταϊκούρας, Πρόεδρος Αριού Πάγου, Σαμαράς, Μιχαλολιάκος, Σουφλιάς, Αβραμόπουλος. Σας κάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάζετε τον ελληνικό λαό στα μάτια και όχι τον Δημήτρη το Βέτα. Σας καλούσαν αυτοί οι άνθρωποι και σας ζητούσαν να τύχουν οι δικοί τους άνθρωποι ή οι ίδιοι καλύτερες μεταχείρισης. Ναι ή όχι, κύριε Μάρτης. Είναι ένα τεράστιο ναι. Είναι ένα τεράστιο ναι, αν το πείτε. Είναι η δικαίωση ενός κόσμου ο οποίος υπομένει χρόνια ολόκληρα. Είναι ένα τεράστιο ναι και ξέρετε τι είναι ακόμη. Και περιμένω την απάντησή σας, συγγνώμη που μακρηγορώ. Είναι, αν θέλετε, και η δική σας, η δική σας δικαίωση, και συγχωρέστε μου που το κάνω αυτό, απέναντι σε όλους που ισχυρίζονται ότι ό,τι και αν έχετε κάνει, ακόμη και σήμερα παραμένετε ψεύτης και αναξιόπιστος και αφαιρέγγυος. Απαντάτε όχι στο Δημήτρη το Βέτα. Απαντάτε σε αυτόν τον κόσμο που σας ανέφερα. Η πόρτα του γραφείου μου ήταν πάντα ανοιχτή. Υπήρξατε πρόεδρος του Ερίκος Δινάν. Ναι. Υπήρξατε μεγαλοσχήμων, υπήρξατε σοβαρότερος άνθρωπος με εξαιρετική διάβγεια και ευφία. Θα πω κάτι και θέλω να σας τιμήσω με αυτό και μην παρεξηγήσετε. Ο κόσμος περιμένει την απάντηση, την ειλικρινή απάντησή σας. Μην υπεκφέγετε αυτή τη φορά. Δεν στοιχειοθετείτε τίποτα ακόμα από την απάντησή σας. Είναι απόλυτο. Αλλά είναι μια δικαίωση, κύριε Μαρτίνη. Δεν είναι απόλυτο. Αλλά όπως όλος ο κόσμος δεν είναι ίδιος, σε όλες. Σας ανέφερα ονόματα, κύριε Μαρτίνη. Δεν ανέφερα όλο τον κόσμο. Τα ξαναδιαβάζω, αν θέλετε. Θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Να σας απαντήσω όπως νομίζω ότι είναι σωστό. Άλλοι μου ζητούσαν κάτι, άλλοι το θεωρούσαν τσιφλίκι. Άρα λοιπόν να θεωρήσω ότι τα ονόματα που σας διάβασα εμπεριέχουν ανθρώπους οι οποίοι το θεωρούσαν άλλοι τσιφλίκι και άλλοι το ζητούσαν. Άρα η απάντησή σας είναι ναι, ουσιαστικά. Ναι. Όχι, δεν είναι και ναι και όχι, κύριε. Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Για μερικούς. Δεν προσπαθώ να εκμεύσω κάτι. Για μερικούς από αυτούς, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, το πλήθος ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του ανθρώπου να ζωγραφίσει που σας ανέφερα, κανένα, ναι. Κύριε Μαρτίνη, μου είναι αδιάφορο και είναι πραγματικά στον κόσμο αδιάφορο αν από εδώ εσφαλμένα έχουν μπει 5 ονόματα. Με συγχωρείτε. Εσφαλμένα έχουν μπει 5 ονόματα. Ανέφερα 5 ονόματα. Και το λέω αυτό γιατί πήρα τη λίστα στα χέρια μου και προσπάθησα να αποκριτογραφήσω σε εισαγωγικά κάποια ονόματα από αυτά, γιατί είναι μεγαλοσχήμονες. Σας είπα, αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ψήφισαν το 5 ευρώ για τους άνεργους και τους ανασφάλιστους. Περνάω λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, στην επόμενη ερώτησή μου που έχει να κάνει με τις μετατάξεις, εκείνο το μεγάλο, η μεγάλη μασίνα. Έχω τη γνώμη ότι προφανώς και δεν σας πήραν υπόψη. Και αν διαβάσω εδώ την
του αξιότιμου κυρίου Αβραμόπουλου, που δεν φέρει βεβαίως η απόφαση 11/9/2007 με θέμα απόφαση τοποθέτηση υπαλλήλων. Δεν γράφει εδώ έχοντας υπόψη, παρακάτω διαβάζω τις διατάξεις, τη σύμφωνη γνώμη σας, η οποία ήταν απαραίτητη και ακούστηκε από έναν συνάδελφο, νομίζω, από τον κύριο Βλάχο, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Κάποιος συνάδελφος πάντως προέθεσε και ο ίδιος. Νομίζω επανειλημμένως το ανέφερα. Ναι, ναι, δεν λέω αλλού, αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι ήταν αντικείμενο της διαμαρτυρίας μου. Κύριε Μαρτίνη, εμένα δεν με αφορά αν ήταν αντικείμενο της διαμαρτυρίας σας, ούτε με αφορά αν είχατε το στένος εκείνη τη στιγμή να αντισταθείτε σε έναν υπουργό. Εμένα με αφορά αν ο υπουργός έχει διατελέσει παράβαση καθήκοντος. Αν ο υπουργός εδώ σε αυτό το χαρτί δεν έχει συμπεριλάβει τη σύμφωνη γνώμη σας. Εκτός αν έχετε χαρτί που έχετε δώσει σύμφωνη γνώμη. Έχετε δώσει σύμφωνη γνώμη. Για δύο ή τρία άτομα. Εγγράφως υπήρξε σύμφωνη γνώμη σας. Όχι. Όχι. Για δύο ή τρία άτομα μονάχα. Για δύο λοιπόν έως τρία άτομα έχετε δώσει σύμφωνη γνώμη. Που υπηρετούσαν. Που υπηρετούσαν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η Μασίνα, η μηχανή ήταν πολύ συγκεκριμένη, προφανώς έχετε δίκιο, δηλαδή περάσαν και, υπήρξαν άνθρωποι που δεν περάσαν από το Ερικός Δινάν, αλλά δεν ήταν αυτό που τους πείραζε. Έτσι. Λέω τώρα για παράδειγμα, εγώ είμαι θειωτός, είμαι από τη Θειότητα. Και λέω για παράδειγμα ότι έχω μια μικρή εικόνα, συνομιλώντας με τους προέδρους των εργαζομένων έτσι τηλεφωνικώς, μια μικρή εικόνα η οποία δεν έχει στοιχειοθετηθεί από μένα, μπορεί να στοιχειοθετηθεί και είναι η εξής, συγκεκριμένη εικόνα. Για παράδειγμα, από τους 79 ανθρώπους οι οποίοι έτυχαν αυτής μετάταξης, κοντά στο 50% ίσως και λίγο παραπάνω, είναι φθιωτής. Δεν σας άκουσα. Λέω, το 50% των ανθρώπων της πρώτης φουρνιάς που έτυχαν της μετάταξης, της έννοιας αυτής, ήταν από τη Φθιώτιδα. Το 25-30% ήταν από την Αθήνα και το υπόλοιπο 15-20% αναλόγως κυμαίνεται αυτό, ήταν από τη Μεσσηνία. Προφανώς θέλω να πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος φέρει καταγωγή από τη Μακεδονία ή από το Άργος, ενδιαφερόταν για την ανάταξη των συνθήκων υγείας στον νομό μου. Έτσι. Προχωρώ λοιπόν. Ένα θέλω να πω. Και η μία απάντησή σας, κύριε Μαρτίνη, λέει πολλά. Και η μία απάντησή σας. Ένα θέλω να πω. Ναι, ναι, πείτε μου. Γιατί ένα όνομα που υπενήσεστε, που επαναλαμβάνετε. Θέλετε να μου πείτε ποιο, γιατί. Το Σταϊκούρα. Ναι, μια φορά το είπα. Μία φορά το είπα. Που επαναλαμβάνετε, είπατε. Α, με αλφαγιώτα. Α, με συγχωρείτε, ναι, βεβαίως. Δεν ερχόταν μόνο για τη Θειότητα, αλλά κουβαλούσε όλα τα αιτήματα του κόμματος, του κόμματος. Mm-hmm. Δεν ήτανε διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ναι. Ήτανε διευθυντής του γραφείου στο κόμμα. Εκεί πέρα βρέστε οποιοςδήποτε βουλευτής απαιτείνεται σε αυτόν. Σας είπα λοιπόν, εγώ το θέμα μου είναι αν στοιχειοθετείτε παράβαση καθήκοντος ή κάποια άλλη παράβαση, δεν είναι νομικός για να το. Ο Χρήστος ο Σταϊκούρας για να είμαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Μαρτίνη, έχει να κάνει με μια δήλωσή σας. Ο Χρήστος οποία... ο Σταϊκούρας, ναι. Σχεδόν ελάχιστα εποφελήθηκε από τη θέση του πατέρα του. Δεν μιλώ για πρόσωπα, κύριε Μαρτίνη, και δεν με αφορούν τα πρόσωπα. Με αφορά η πολιτική και η λειτουργία της πολιτικής σε αυτό που συμβαίνει. Ο Σταϊκούρας, εννοώ Κώστας Σταϊκούρας. Ναι, ναι, δεν με αφορούν τα πρόσωπα. Εννοεί και μάλλον. Δεν με αφορούν τα πρόσωπα. Λοιπόν, νομίζω στη δεύτερη μαρτυρία σας, σε κάποια αποστροφή του λόγου σας είπατε έχω οικογένεια. Κύριε Μαρτίνη, φοβάστε. Ναι. Από ποιον? Ταυτόχρονα, η δεύτερη λέξη σας, η δεύτερη φράση σας ήταν κάποιον ή αναφέρατε κάποιον που θεωρούσατε παιδί σας. Το έχετε αναφέρει δύο-τρεις φορές και στην πρώτη μαρτυρία σας αυτό. Ποιον πολιτικό, αν θέλετε, θεωρείτε ότι για λόγους δικούς σας θεωρείτε σαν παιδί σας? Το ισχυριστήκατε και στην πρώτη μαρτυρία σας. Είναι παγκοίνως γνωστόν. Δηλαδή? Ποιους θεωρούσα παιδιά μου. Δεν θα το επαναλάβω τώρα. Α, φοβάστε όμως. Σας το λέω για αυτό για δύο λόγους. Σας το λέω για δύο λόγους. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένας μάρτυρας ο οποίος φοβάται. Και δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρξει ένα μέλος επιτροπής το οποίο επίσης φοβάται. Άρα λοιπόν, είναι κοινός μας στόχος να μην φοβόμαστε. Και αν αποκαλύψουμε ποιος είναι αυτός που φοβόμαστε, νομίζω θα λύσουμε τον γόρδιο δεσμό.
Και νομίζω ότι αν θέλετε το κάνουμε και δυο μας. Σας είπα ότι φοβάμαι. Ωραία, κατάλαβα. Για την οικογένειά μου, όχι άλλα. Έχω ένα ερώτημα ακόμη. Υπήρξαν ποτέ άνθρωποι οι οποίοι σας πίεσαν να προσλάβετε, για παράδειγμα, σε θέσεις ευθύνης, για παράδειγμα, στο γραφείο τύπου, ένα δικό τους άνθρωπο? Καταρχήν να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, στον Τινάν δούλευε άλλος άνθρωπος άλλου πολιτικής απόχρωσης, άλλης? Ναι. Την εμπειρία σας θέλω. Ποσοστία πόσο ήταν αυτό, 1%, 2%? Ήταν το ποσοστό της αριστεράς που είχε κοινοβουλευτικά, ας πούμε? Όχι, βέβαια. Όχι, μικρότερο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είχατε λοιπόν... Καταρχήν, ναι. Οφείλω να πω ότι δεν μου ζητήθηκε κιόλας. Δεν σας άκουσα. Οφείλω να πω ότι δεν μου ζητήθηκε κιόλας. Μα δεν θα σας ζητήσω ποτέ. Οπότε, ακόμη και αν συνέβαινε, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Είχατε λοιπόν ανθρώπους, όχι για σας προσωπικά, γενικώς μιλώ. Η πρόσβαση εμένα. Δεν μιλώ για σας. Στο σύστημα, δεν μιλώ για σας. Δεν είναι ευθεία βολή, δεν είναι προσωπική βολή. Γιατί η πρόσβαση της αριστεράς σε μένα... Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Πολύ, δεν πολύ εννοούσα άνετη. Αυτό. Στο σύστημα εννοούσα, όχι εσάς, κύριε Μαρτίνη. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορεί να ασχολούνται με την, στο γραφείο τύπου, για παράδειγμα. Και να έπαιρναν αρκετά χρήματα, υποθέτω. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διατέλεσαν στο γραφείο τύπου σας τελευταία χρόνια? Θα σας απαντήσω αλλιώς. Ναι. Εκτός από τον Διονύση Νασόπουλο, που είναι, ήταν δημοσιογράφος του συγκροτήματος, ναι, και τη βοηθό του που έχει τώρα παραιτηθεί, όλες οι άλλες συμβάσεις των άλλων δημοσιογράφων πρέπει, αν δεν έχουν υποκλαπεί... Αν δεν έχουν? Αν δεν έχουν υποκλαπεί, ναι, να είναι στα αρχεία που πρέπει να σας έχουν δώσει. Να ρωτήσω, έτσι, ένα μέσο ποσό δημοσιογράφων που αποτελούσαν το γραφείο τύπου σας. Ένα μέσο ποσό, ένα μέσο ποσό. Ήταν πάνω από 5.000 ευρώ, ήταν πάνω από 10.000 ευρώ. Οι αμοιβές των δημοσιογράφων που αποτελούσαν, υπήρξε κάποιο επώνυμο πρόσωπο δημοσιογραφικό το οποίο αποτέλεσε στενό? Το επίσημο, όχι, πρόσωπο, ναι, που εκπροσωπούσε τον ερυθρό σταθμό. Ναι, ναι. Τα άλλα ήταν δημόσιες σχέσεις. Το επίσημο ήταν? Επισήμως. Ναι, ναι, μισός. Το τμήμα τύπου ήταν Νασόπουλο. Ναι, ρωτώ για τον επικεφαλής του, τον επικεφαλής του γραφείου τύπου σας. Αυτός ήταν και μια υπάλληλος. Όλες οι άλλες ήταν συμβάσεις, ωραία, για promotion. Έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, μόνο που αφορά την διαφημιστική καμπάνια σας. Και την διαφημιστική καμπάνια και την εμπλοκή του ονόματος της Αλεξίας Μπακογιάννη. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Υπήρξε προσωπική σας επιλογή? Ενώ δηλαδή ήταν μια διαδικασία διαγωνιστική, ήταν μια διαδικασία... Συγχωρέστε μου, δεν είμαι νομικός και λίγο η όρη μου να μην είναι υπρέποντας, αλλά... Κοιτάξτε. Ήταν μια απευθείας ανάθεση? Όχι, δεν ήταν απευθείας. Ήταν διαγωνιστική? Ούτε διαγωνιστική. Είχαμε κάνει μια επιτροπή. Αξιολόγηση. Από τον... έναν βετεράνο δημοσιογράφο που ήταν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Γενική Διευθύντρια του Ερυθρού Σταυρού, Νικολόπουλος κι αυτός. Πρωτοξάδελφος θα ήταν. Όχι, όχι, όχι. Σπύρος είναι από το Λουά Καρνάνη. Κύριε Μαρτίνη, μόνο να ρωτήσω το εξής. Η καμπάνια αυτή είναι μια καμπάνια διαφημιστική. Ήταν μια τετραμελής, πενταμελής επιτροπή. Ναι, ναι, δεν μιλώ για αυτή εγώ. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Για τις υπηρεσίες πραγματικά ψάχνει στην αγορά. Ναι. Επέλεξαν, αφού πήγανε σε πολλούς, ναι, την εταιρεία. Να ρωτήσω κάτι, μόνο ένα ερώτημα έχω. ΕΑΡΙ λέει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και την επιλογή τους την απεδέχθη το Διοικητικό Συμβούλιο
Μου φαίνεται λογικό. Ο Μποφόνος. Με τη διαφορά την εξής. Και μην το θεωρεί κανένας ως υπεκφυγή. Δεν ήτανε το έργο της μονάχα η προπαγάνδηση του Ιράν κτλ. Ήτανε και εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια του Ερυθρού Σταυρού κτλ. Όχι, ξέρετε κύριε Μαρτίνη, έκανε, θα σας πω κάτι. Ναι. Και έκανε, οφειλώ να πω την αλήθεια. Βεβαίως. Η δουλειά της εταιρείας αυτής, παρότι εγώ κατά σύμπτωση δεν την ψήφισα, θα την ψήφισα, αλλά ήτανε καλοκαίρι και ήμουνα σε διακοπές και προείδρευε ο κύριος Δοκιανάκης τότε που έγινε η επιλογή, το έργο ήτανε συγκινητικά σωστό και αισθητικά και σαν προβολή του νοήματος του Ερυθρού Σταυρού. Τον άμαχο πληθυσμό μην τον μπλέκουμε. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά ξέρετε και δεν είναι συμβουλή μου αυτή. Τελειώνω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολλές φορές. Πώς. 235.000 νομίζω ήταν η κατασκευή τους, η παραγωγή του σποτ και κάποιες για 10-15 μέρες πόσο άλλη διαρκεί η καμπάνια. Πώς. Άλλη ερώτηση έχετε. Διευκρινίστε για την αμοιβή. Γιατί δεν... Ειλικρινά, το μόνο... ήταν εκρήθη από την Επιτροπή που προείπα η πλέον κατάλληλη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είχα πει να πάρουν το Λεούσι που κάποτε είχαμε συνεργαστεί. Ειρνήθη, του ζητήθηκε του Λεούσι και ειρνήθη. Κύριε Μαρτίνη, θυμάστε από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω εάν η ΕΑ Relate είναι της κυρίας Μπακογιάννη ή οποιοδήποτε. Βεβαίως θα ξέρω. Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Η δουλειά που έκανε ήταν εξαιρετική και από πάσης απόψεως... Θα σας πω ποια είναι, αν θέλετε... Με υπομονή, διότι όταν ήμουν εγώ, από ντροπή ίσως, με τα στενά περιθώρια του Ερυθρού Σταυρού, η Αλεξία δεν πληρώθηκε τα ποσά που έπρεπε να πάρει. Της θα δώσαν οι άλλοι μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω μόνο το εξής, μια μικρή δήλωση να κάνω, ότι πολλές φορές, ξέρετε, οι δημόσιοι οι οργανισμοί, οι οποίοι υπόκειται σε δημόσιους ελέγχους, κοινωνικούς ελέγχους, μόνο ναι. Αυτό, κύριε Μαρτίνη, θα... Αλλά δεν είναι μειονέκτημα. Όχι, θα σας πω. Να είσαι... Καθόλου. Ξέρω εγώ. Γνωστός. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο... Είναι ανάστροφος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε που έχετε άδικο. Στο γεγονός ότι μια διαγωνιστική διαδικασία θα βοηθούσε έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πέπλο σκοτεινό πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανός, φέρει ένα όνομα στην πλάτη του και πραγματικά μπορεί να δουλέψει. Είναι βαθιά και... την πεποίθησή μου. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό. Άρα λοιπόν το λάθος δεν ήταν. Υλικά θέματα. Ναι. Για εξοπλισμό, για χτίσιμο, για τέτοια πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Αλλά αν θα διαλέξεις δικηγόρο ποιον για κάτι τέτοιο, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παρομενάκη.